Γεια και πάλι. Εγώ είμαι η Ζαμπέλα, αυτό είναι το κανάλι μου και σήμερα είναι παραμονή πρωτοχρονιάς και φεύγει το 2018 και δεν το πιστεύω, έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα και είμαι πανέτοιμη εγώ να υποδεχτώ το 2019 και γι' αυτό έχω βαφτεί κάπως έτσι. Αν θέλετε να δείτε πώς έχω κάνει αυτό το make-up, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, κουδουνάκι και από κάτω το comment σας για να ξέρω τι σκέφτεστε. Και επίσης μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram. Πάμε να δούμε πώς έκανα αυτό εδώ το γιορτινό μακιγιάζ. Σήμερα για αλλαγή θα ξεκινήσω με το πρόσωπο, θα πάρω από Yves Saint Laurent All Hours. Αυτό είναι το Warm Almond χρώμα και βάζω εδώ πέρα στο χέρι μου έτσι ώστε να μπορώ να καταλάβω την ποσότητα που βάζω πάνω μου και με το δάχτυλό μου θα το περάσω παντού. Πάνω τώρα λίγο το contouring μου, χρησιμοποιώ το Cover Stick Foundation και το περνάω όπως πάντα, παντού. Στη συνέχεια θα πάω με ένα αγαπημένο concealer, θα πάω με το Lancôme FN Serless Longwear Tenue Long Lasting Softening Concealer. Παιδιά, με τα γαλλικά δεν την προφορά, δεν την έχω καθόλου. Αυτός είναι ο αριθμός 01 και πάλι βάζω εδώ στο χέρι μου για να ξέρω να μην μου βγει υπερβολικό πάνω στο πρόσωπο και δεν μου αρέσει το υπερβολικό. Και με ένα πινελάκι λοιπόν έρχομαι κάτω από την περιοχή των ματιών και βλέπετε πόσο φωτίζει και καλύπτει. Με το ίδιο θα περάσω λίγο εδώ πέρα στη γέφυρα της μύτης, λίγο εδώ στο πηγούνι, πάνω από τα χείλη και λίγο εδώ στο μέτωπο. Και με το beauty blender μου ξεκινώ από κάτω προς τα πάνω και το πλεντάρω πάρα πολύ καλά με τα μοναριστές κινήσεις πάντοτε, έτσι ώστε να μπει πάρα πολύ καλά το προϊόν στο δέρμα μας και να πλενταριστεί και να φαίνεται λες και δεν είχαμε ποτέ μαύρους κύκλους, λες και κοιμηθήκαμε 100 ώρες και είμαστε φρεσκαδούρες. Στη συνέχεια με την Kat Von K παλέτα θα έρθω και να περάσω λίγο το κοντούρι μου έτσι ώστε να το τονίσω. Και εννοείται δεν πηγαίνω πουθενά χωρίς γυαλάδα, γι' αυτό θα πάρω σήμερα από Yves Saint Laurent το Face Highlighter Duo Stick. Μπορείτε να δείτε ότι είναι διπλό. Έχει την πιο ανοιχτόχρωμη πλευρά και την πιο σκουρόχρωμη πλευρά. Μπορείτε ή να βάλετε τη σκουρόχρωμη ή την ανοιχτόχρωμη ή μπορείτε απλά να κάνετε αυτό εδώ το πράγμα και μπαίνει η γυαλάδα πιο κάτω εδώ στο contour για να σας το γυαλίζει λίγο περισσότερο και μπαίνει το φως ακριβώς πάνω στο κόκαλο και το κάνει τέλειο. Τώρα με την ανοιχτόχρωμη πλευρά θα έρθω στη γέφυρα της μύτης, εδώ πάνω από τα χείλη και λίγο κάτω από το φρύδι. Και με το δάχτυλο με εννοείται τα μοναριστά το πλεντάρω. Και τώρα θα πάρω από Yves Saint Laurent αυτή εδώ την τέλεια παλέτα που είναι λες και είναι σημειωματάριο ή τέθηκε κινητού ή κάτι πολύ τέλειο. Είναι πάρα πολύ luxury, είναι σαν τις κάρτες μου, είναι μαύρο με χρυσό, γι' αυτό είναι πάρα πολύ Ιζαμπέλα. Και το ανοίγω και βλέπετε ότι έχει τέλεια χρώματα και ένα καθρεφτάκι. Μπαμ. Έχει μέσα και διάφορα πινελάκια, αν και δεν θα τα χρησιμοποιήσω εγώ. Θα πάω τώρα όμως με το πινέλο για ρούζ και θα έρθω σε αυτό εδώ το χρώμα. Και θα δώσω λίγο φως εδώ στο πρόσωπο. Για να κλείσω τώρα το highlight θα πάω σε αυτό εδώ το highlight που έχει η παλέτα μου και θα το περάσω από πάνω εκεί ακριβώς που είχα βάλει πριν το highlight. Σήμερα θα πάω με κάτι πάρα πολύ απλό στο μάτι, θέλω να έχει sparkle αλλά θέλω να τονίσω τα χείλη μου, γι' αυτό θα το αφήσω πάρα πολύ soft, classic και chic. Θα πάω λοιπόν στην παλέτα αυτή εδώ και με το πινελάκι μόνο flat πινέλο θα έρθω στο χρυσό χρώμα, αυτό εδώ πάνω. Και τα μοναριστά θα βάλω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο. Με ένα μικρό πινέλο θα πάω σε αυτό εδώ το πιο άσπρο χρώμα. Και θα βαδίσω την εσωτερική γωνιά του ματιού.
Δεν έχει για μένα blending brush το οποίο βλέπετε ότι είναι μακρύ και πολύ fluffy. Θα πάω σε αυτό εδώ το χρώμα που έχω χρησιμοποιήσει και για ρούζ. Θα το φύγω το περιτσό και πολύ πολύ ελαφριά θα τονίσω λίγο εδώ το μάτι μου. Να το δώσω λίγο βάθος. Θα πάω και ελάχιστα σε αυτό εδώ το χρώμα το πιο σκούρο και θα συνεχίσω. Και με το ίδιο χρώμα αυτό εδώ το πιο γκρι θα περάσω πολύ ελαφριά κάτω από το μάτι μου. Στη συνέχεια θα πάω στο μολύβι Urban Decay 24/7 Velvet Glitter Eye Pencil σε χρώμα μαύρο φυσικά και θα έρθω εδώ κοντά στη ρίζα των βλεφαρίδων και σιγά σιγά θα τραβήξω μία γραμμή. Προσέξτε να μην είναι πάρα πολύ χοντρή, τη θέλουμε όσο πιο κοντά στη ρίζα των βλεφαρίδων γίνεται και απλά εδώ στο τέλος θα κάνουμε ένα τσακ προς τα πάνω, σαν eyeliner. Και με ένα flat πινέλο έρχομαι και κάνω κινήσεις δεξιά και αριστερά και το πλεντάρω πολύ προσεκτικά έτσι ώστε να μην μου χοντρίνει αλλά να γίνει smooth και πολύ soft. Ωραίο. Θα συνεχίσω τώρα με τη μάσκαρα, θα πάρω από Giorgio Armani, αυτή είναι Eyes to Kill, κλασικό και θα τις κάνω fire. Και επειδή όσο καλή και να είναι η μάσκαρα, εγώ πάντα θέλω αυτό το τσακ της βλεφαρίδας, θα πάρω από Sosyu Luxury Lashes, είναι individual lashes και βλέπετε έχει short, medium and large και θα κάνω, θα βάλω λίγες εδώ πέρα, απλά για να δώσει κάτι. Και τώρα σειρά έχει το κραγιόν, με το οποίο έχω ένα προβληματάκι. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη ποιο θα βάλω. Μακάρι να ήταν live να μπορείτε να μου απαντήσετε αμέσως και να βάλω αυτό που θέλετε εσείς. Αλλά θα σας τα δείξω και τα δύο. Θα διαλέξω ένα όποιο μου κάνει κλικ εκείνη τη στιγμή. Και από κάτω θέλω να μου πείτε σε comment ποιο θα διαλέγατε εσείς. Λοιπόν, είναι από Lancome και τα δύο. Είναι το L'Absolute Rouge Drama Matte. Και είναι αυτά που τα πατάς από εδώ και βγαίνουν έτσι προς τα έξω. Να, το ένα είναι το 388 και είναι αυτό εδώ το χρώμα το οποίο φαίνεται λίγο πιο κόκκινο τώρα αλλά είναι πολύ ροζέ. Είναι καταπληκτικό χρώμα, βγαίνει λίγο πιο φούξια ας πούμε. Κάτσε να σας το δείξω εδώ στο χέρι μου πως γράφει. Να, είναι φούξια βασικά. Το άλλο χρώμα πάλι από την ίδια σειρά, L'Absolute Rouge Drama Matte από Lancome, είναι το χρώμα 505 και είναι το κλασικό κόκκινο τέλειο χρώμα και είναι αυτά τα δύο και τώρα δεν έχω ιδέα ποιο από τα δύο να βάλω. Σκέφτομαι. Εγώ νομίζω θα πάω με την πιο κλασική επιλογή, θα πάω με το κόκκινο, θα το βάλω τώρα να δείτε τι τέλειο κραγιόν είναι, απέχτω. Αυτό ήταν το look μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το κάνετε κι εσείς, αν το κάνετε περιμένω φωτογραφία στο Instagram να σας δω. Αν σας άρεσε φυσικά το βίντεο μου θέλω να βάλετε ένα like για να μου το δείξετε, περιμένω το comment σας από κάτω, μην ξεχνάτε subscribe και κουδουνάκι. Και απλά ήθελα να ευχηθώ αν το 2018 ήταν καλό για σας, το 2019 να είναι πολύ πολύ καλύτερο. Πάντα με υγεία και χαμόγελο εννοείται και πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάμε δίπλα μας. Ήταν το τελευταίο βίντεο για το 2018 και για το 2019 περιμένετε. Έρχονται πάρα πολλά. Τα φιλιά μου και τα λέμε το 2019. Bye!